να βάλουμε μία άνω τελεία για να πάμε στην Ρόδο. Ελάτε, όπου να έχουμε. Γιατί η σύνδεση είναι πάντα έτσι επίπεδο. Έτσι, για να δούμε τι έγινε. Και το ρεπορτάζ. Έχουμε τη συνάδελφο Λίζα Τσοπανάκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύνδεση. Η συνάδελφος από την εφημερίδα Ηρωδιακή και το ηρωδιακή.gr που ανέδειξε και το θέμα του πνιγμού των δύο κοριτσιών στην πισίνα ξενοδοχείου στο νησί. Θα σε παρακαλέσουμε, Λίζα, να δώσεις όλο το ρεπορτάζ και για τους τηλεθεατές μας που μπορεί να μην γνωρίζουν την υπόθεση και να ακούσουμε και ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο λόγος σε σένα. Ναι, βέβαια. Καλημέρα, καλό μήνα. Όσο καλός μπορεί να είναι να ξεκινάει αυτός ο μήνας με την τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες στο νησί μας. Δυστυχώς, όπως οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, αφού αυτό έγινε περίπου λίγο μετά τις 7 το απόγευμα χθες, δύο νεαρά κορίτσια, τουρίστριες Γαλλίδες στο νησί μας, σε τουριστική περιοχή, πνίγηκαν μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου. Mm-hmm. Νεαρά, μιλάμε ηλικίες 16 και 19 ετών. Και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, Το στενάχωρο είναι ότι οι δύο αδερφές δεν γνώριζαν κολύμπι, βρίσκονταν στο ξενοδοχείο από τις 28, στο νησί μας και στο ξενοδοχείο από τις 28 Ιουλίου, mm-hmm. Μαζί με τους γονείς τους και τα άλλα δύο αδέρφια τους, μία μεγαλύτερη αδερφή και ένα μικρότερο αδερφάκι. Είχαν μεταβεί στο χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου όπου έμεναν τις τελευταίες μέρες και δυστυχώς εκεί πνίγηκαν και οι δύο. Έχουμε καταλάβει πώς έγινε το ατύχημα, διότι διαβάζαμε κι εμείς ότι η αστυνομία ίσως συμπεραίνει ότι το ένα κοριτσάκι πήγε να σώσει το άλλο το οποίο έπεσε στην πισίνα και δεν ήξερε κολύμπι και πνίγηκαν και τα δύο. Με δεδομένο τελικά ότι λένε οι γονείς ότι καμία από τις δύο δεν ήξερε κολύμπι. Μάλιστα, καμία από τις δύο δεν ήξερε κολύμπι. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς και τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η Ρωδιακή είναι ότι αρχικά αυτό, ότι οι γονείς έχουν καταθέσει ότι κάνανε από τα δύο παιδιά δεν γνώριζαν κολύμπι, mm-hmm. και ότι είχαν φάει όλοι μαζί το μεσημέρι στο ξενοδοχείο, είχαν φύγει λίγο αργότερα οι δύο αδερφές να πάνε στην πισίνα επειδή δεν γνώριζαν κολύμπι στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν τρεις πισίνες, mm-hmm. και οι αδερφές πήγαιναν στην πισίνα η οποία είναι περίπου στο 1 μέτρο και 20. Σε ένα λογικό βάθος, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. που θεωρητικά δεν θα κινδύνευες. Σε αυτή την πισίνα έγινε το δυστύχημα. Όχι, όχι. Mm. Πήγαιναν όλες τις προηγούμενες μέρες και όλες τις προηγούμενες ώρες. Εκείνη τη στιγμή που πήγανε, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, δεν είχαν βρει ξαπλώστρο, οπότε αποφάσισαν να πάνε στην αμέσως μεγαλύτερη. Στην οποία πισίνα δεν μπορούσαν να. Τι βάθος έχει αυτή η πισίνα? Αν το γνωρίζουμε. Ξεπερνάει τα δύο μέτρα. Λίζα, να σε ρωτήσουμε λίγο με τους ναυαγοσώστες, με το ωράριο, επειδή έχει συζητηθεί επίσης πάρα πολύ. Λίζα. Τελείωνε η βάρδιά τους, ήταν εκεί, δεν ήταν ενώ έπρεπε. Τι γνωρίζετε μέχρι τώρα στη Ρωδιακή? Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι η βάρδια σταματάει στις 6 το απόγευμα. Εκεί, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχουν και οδηγίες. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες που αναγράφουν ποιο είναι το ωράριο. Και το ωράριο είναι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Mm-hmm. Τα κορίτσια έφτασαν μετά τις 6, περίπου 6 και 10, αλλά αν δεν κάνω λάθος, περίπου 6.30-7 παρά πρέπει να έγινε το. Άρα εκείνη την ώρα, ξέρουμε αν υπήρχαν άλλοι. Είχε σχολάσει ο ναυαγοσώστης. Ο ναυαγοσώστης, αλλά αυτό φαντάζομαι που μένει να ακούσουμε, να μάθουμε τελικά, είναι αν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος του ξενοδοχείου για να τους το επισημάνει και να τις απομακρύνει. Εάν υπήρχαν άλλοι, εν πάση περιπτώσει, παρευρισκόμενοι και στην τελική ανάλυση πώς, αν έχεις κόσμο στην πισίνα, δεν προνοείς να υπάρχει ακόμα μία βάρδια για να βαγωσώστη. Δηλαδή είναι πολλά τα ερωτήματα. Αργά. Δεν ξέρω τι έχετε καταφέρει να απαντηθεί μέχρι τώρα, γιατί βέβαια τρέχει και διαρκώς το ρεπορτάζ, Λίζα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμη ούτως ή άλλως δεν έχουν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, δεν έχουν πάει ούτως στον εισαγγελέα προκειμένου να γίνουν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τον νόμο. Αυτό όμως που ξέρουμε εμείς είναι ότι το ωράριο της πισίνας ήταν αυστηρά μέχρι τις 6, ότι το ΕΚΑ κλείθηκε 6:25 περίπου, mm-hmm. για την πρώτη αδερφή, γιατί είχαν δει μόνο την πρώτη αδερφή, γιατί η δεύτερη βρισκόταν στο πάτο της πισίνας
Κάτι το οποίο δεν είχαν καταφέρει να δουν ούτε όσοι βρίσκονταν γύρω από την πισίνα, ούτε και οι γονείς όταν την αναζήτησαν, νομίζοντας ότι βρίσκεται ενδεχομένως και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κλήθηκε ο ναυαγωσός της, ο οποίος είχε σχολιάσει και επέστρεψε στο χώρο, προσπάθησε μαζί με τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μιλάμε για την πρώτη αδερφή που την είδανε και φαινόταν χωρίς αισθήσεις της. Γιατί όπως μας είπες ήταν... η άλλη ήταν η κοπέλα στο βάθος της πισίνας, δεν φαινόταν καν, είναι τρομερό. Δεν φαινόταν καν και το τραγικό της υπόθεση είναι ότι πήρανε τη μία αδερφή, την πήγανε στο νοσοκομείο και κατά τη διάρκεια που την πήγαν στο νοσοκομείο κλήθηκε εκ νέου το ΕΚΑΒ για να παραλάβει και τη δεύτερη αδερφή, γιατί αμέσως μετά είδανε ότι βρίσκεται και η δεύτερη αδερφή εκεί. Αυτό που εμείς έχουμε καταλάβει και από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι ότι και οι δύο προφανώς πανικοβλήθηκαν, γιατί όντως το βάθος της πισίνας ήταν πολύ μεγάλο και επειδή δεν γνώριζαν πολύ, καταλαβαίνετε ότι ο πανικός θα ήταν αρκετά μεγάλος και η μία προσπάθησε να σώσει την άλλη. Ναι. Και κάπως έτσι βρέθηκαν. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, η Λίζα Τσοπανάκη, κυρίες και κύριοι, από την εφημερίδα Η Ροδιακή και το ροδιακή.gr. Εννοείται ότι αν έχουμε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, όπως ακούσατε από τη συνάδελφο, δεν έχει ακόμα μεταβεί στον εισαγγελέα κανένας από τους υπευθύνους του ξενοδοχείου.